Συνάδελφοι, είμαστε αρχές Ιουνίου αύριο. Και θα ήθελα να ρωτήσω, δηλαδή είμαστε μέσα στην αντιπυρική περίοδο, και ήθελα να ρωτήσω σε ποια φάση βρίσκεται η αγροτική οδοπία, τα ελάχιστα χρήματα των 60.000 που αφορούν όλο το Δήμο, πότε θα ξεκινήσουν αυτές οι εργολαβίες και εάν φτάνουν, που κατά την άποψή μας δεν φτάνουν, είναι σταγόνα στον ωκεανό 60 χιλιάρικα, να τακτοποιήσει δηλαδή, να συντηρήσει την αγροτική οδοπία, η οποία σημειωτέων σε πολλές περιοχές έχει να συντηρηθεί πάνω από 6-7 χρόνια. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη και είναι απαράδεκτη κυρίως στην περιοχή του Πύργου και στο βουνό πάνω, όπου η εργολαβία του δασαρχείου έχει αφήσει όλα τα κλαδιά μέσα στο δρόμο και αποτελούν καύσιμη, δηλαδή ύλη η οποία είναι επικίνδυνη. Νομίζω ότι ο Δήμος θα πρέπει άμεσα να πιέσει το δασαρχείο, να γίνει ο καθαρισμός αυτών των δρόμων εκεί πέρα και ο Δήμος να ξεκινήσει μαζί με τα μηχανήματα της νομαρχίας, γιατί τα 60 χιλιάρικα δεν φτάνουν, και ενδεχομένως με τα μηχανήματα της ταξιαρχίας για να ξεκινήσει η αγροτική οδοπία. Είναι η κατάσταση δύσκολη και σε πολλά σημεία εντελώς απαράδεκτη. Δεν υπάρχει πρόσβαση. Λοιπόν, όσον αφορά την αγροτική οδοπία, κύριε Χατζηλαγέ, η αλήθεια είναι ότι βρέθηκαν με δυσκολία αυτά τα 60 χιλιάρικα για να γίνουν κάουπικαν απαλού για να γίνει η αγροτική οδοπία. Είμαστε σε διαδικασία μέσα στο επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα να γίνουν οι συμβασιοποιήσεις για να ξεκινήσουν οι εργολάβοι τα κομμάτια που θα τους αναθέσει η τεχνική υπηρεσία. Σαφώς και δεν αρκεί, θα βγουν και οι δύο μέσα. Του Δήμου, σύν το ότι θα ήδη έχουμε έρθει σε συνεννόηση και μετά από την επίσκεψη που έκανε ο Υφυπουργός Εθνικής Αμήνης, ο κύριος Κεφαλογιάννης, στο Δήμο, σε μια συνεννόηση και με την ταξιαρχία, να συνδράμει και η ταξιαρχία όσον αφορά την αγροτική οδοπία. Κάποια άλλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, χορτοκοπές κλπ. Του δασαρχείου, συζητήθηκαν αυτό ακριβώς και με το παρουσία του Υπουργού. Το είπαν και άλλοι δηλαδή και στον Υπουργό, στη Δασάρχη, για το ότι μένουν τα υπολείμματα και δημιουργούν χειρότερα προβλήματα. Είναι ενημερωμένος και εμείς πιέσαμε και την Δασάρχη αυτό ακριβώς το πράγμα σε σύσκεψη που ήταν παρουσία και του Υπουργού, του κυρίου Κικίλια, τις προηγούμενες μέρες που ήταν στο νησί μας. Υπάρχουν και σε εξέλιξη κάποιες άλλες χορτοκοπές, όπως είναι που έχει ξεκινήσει από την αρχή του έτους και ολοκληρώνονται μέσα σε αυτό το μήνα σε κάποια χωριά. Είναι 6-7 χωριά. Μία εργολαβία που έχει πάρει περιμετρικά να χορτοκόψουν. Η αλήθεια είναι ότι η αγροτική οδοπία και γενικά τα θέματα πολιτικής προστασίας είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα. Είναι θέματα ασφάλειας. Σε αυτή τη φάση πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα βασικά όσον αφορά τους αγροτικούς δρόμους και με την εργολαβία και με τα ιδία μέσα που θα διαθέσουμε. Και σε συνεννόηση πάλι και με το στρατό, όπως σας είπα πριν.